Τηλεφωνική μας επικοινωνία έχουμε τον κύριο Αποστολακόπουλο, ο οποίος είναι βιοπαθολόγος και μικροβιολόγος. Είναι ζωντανά. Ζωντανά, δεν κάνω λάθος. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ από τον κύριο Αποστολακόπουλο. Καλησπέρα σας. Μπορείτε να μας απαντήσετε σε αυτό το κέραιο ερώτημα, πόσο στοιχίζει μια εξέταση σε σχέση με τον κορονοϊό? Το κόστος είναι. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές στα κόστη αναλόγως. Λίγο πιο δυνατά, κύριε Αποστολακόπουλε, λίγο πιο ζωηρά να σας ακούμε. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές στο κόστος αναλόγως το που γίνεται η εξέταση. Αυτό το οποίο θέλω να σας πω ότι είναι μέχρι πρόσφατα η εξέταση γινόταν δωρεάν. Mm-hmm. Και γινόταν δωρεάν ή στο Ινστιτούτο Παστέρ ή στα δύο Ινστιτούτα Αναφοράς, που ήταν ένα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ένα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Για να γίνει αυτό και για να υπάρχει ο έλεγχος της εξέτασης και για να υπάρχει και ο έλεγχος των κρουσμάτων και της πιθανής διασποράς και να μπορεί να γίνει μετά η χνηλάτιση, όλη αυτή η διαδικασία γινόταν υπό τον έλεγχο του ΕΟΔΗ. Και η εξέταση γινόταν δωρεάν. Δηλαδή, κάποιος απευθυνόταν στον ΕΟΔΗ, περιέγραφε την κατάστασή του, δινόταν ένας αριθμός περιστατικού και με αυτόν τον αριθμό περιστατικού κάποιος μπορούσε να πάρει ένα δείγμα, κάποιος γιατρός εννοώ, μπορούσε να πάρει ένα δείγμα και αυτό το δείγμα μετά να μεταφερθεί σε αυτά τα τρία κέντρα που υπήρχαν στη χώρα, δηλαδή ή στο Ινστιτούτο Παστέρ ή στα δύο πανεπιστήμια Αθηνών. Κύριε Αποστολακόπουλε, αυτή είναι, όπου γινόταν δωρεάν. Αυτή είναι μια εξειδικευμένη εξέταση, λοιπόν. Η εξέταση αυτή είναι μια εξειδικευμένη είναι και μια πολύ καινούργια εξέταση. Δεν την κάνουν προφανώς αυτή τη στιγμή που μιλάμε, παιδιά, όλοι, έτσι δεν είναι? Και δεν είναι εύκολη. Την κάνουν κάποιες μεγάλες κλινικές, να υποθέσω. Την κάνουν κάποιες μεγάλες κλινικές και κάποια μεγάλα κέντρα. Εσείς πιστεύετε, μια εξέταση που ήταν μέχρι πρότινος δωρεάν από το Ινστιτούτο Παστέρ, όπως είπατε, ότι είναι μια λογική τιμή? Γιατί εγώ μπορεί να είπα τα δικά μου στον αέρα. Μπορεί να χαρακτήρισα από μόνος μου, με δική μου πρωτοβουλία, εσχροκέρδια το φαινόμενο. Πιστεύετε ότι η τιμή των 290 ευρώ ως επιστήμονας είναι μια λογική τιμή για τεστ κοροναϊού? Είναι λίγο υπερβολικό αυτό το οποίο ακούμε. Ναι. Θέλω να πάρουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας κάτι, ότι ζούμε πολύ κρίσιμες στιγμές. Mm-hmm. Ότι η χώρα και η κοινωνία μας τίνει να αλλάξει. Ναι. Αλλά όλοι μας πρέπει να κάνουμε το ελάχιστο δυνατό. Όλοι πρέπει να πάρουμε ένα λιθαράκι. Και λιθαράκι πρώτη σίγουρα απόλυ... δεν είναι να κοιτάς να οικονομήσεις. Πρώτη απόλυ, θέλω να καταλήξω κάπου. Πρώτη απόλυ αυτοί που πρέπει να βάλουν το λιθαράκι τους είναι οι γιατροί. Μπράβο σας. Όλοι πρέπει να κάνουμε αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε και να προσφέρουμε αυτό που μπορούμε να προσφέρουμε. Και αυτό πρέπει να το πάρουμε πάρα πολύ σοβαρά υπόψη. Υπάρχει περίπτωση. Όταν πάμε να κοστολογήσουμε. Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι πρακτικό. Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι πρακτικό. Αυτή η εξέταση γίνεται με αιμοληψία, γίνεται με δείγμα σάλιου? Γιατί ο κόσμος είναι λίγο μπερδεμένος στο τι ακριβώς πρέπει να κάνει. Θέλετε να μας εξηγήσετε αμέσως, λίγο? Ναι. Δεν γίνεται με μια απλή αιμοληψία. Είναι με ένα φαρυγγικό ή ένα ρινοφαρυγγικό δείγμα ή ένα απλό ρινικό επίχρησμα. Αυτά είναι τα τρία δημοφιλέστερα, ας πούμε. Ωραία, και να ρωτήσω και εγώ κάτι πιο πρακτικό, ακόμη πιο πρακτικό, σήμερα. Γιατί πάμε στην επόμενη μέρα, Κατερίνα μου και Παύλο. Ναι. Και το ερώτημα είναι, για να μην χρυσοπληρώνουμε το τεστ κοροναϊού, επειδή όπως είπε και ο Πρωθυπουργός εχθές στο διάγγελμά του, ενδέχεται να έρχονται τα δύσκολα μπροστά. Αυτό είπε ο κύριος Πρωθυπουργός. Και αν κρίνουμε από τις άλλες χώρες, κανένας δεν αποκλείει, χωρίς να θέλουμε να κινδυνολογήσουμε, τα δύσκολα να είναι μπροστά μας, κύριε Αποστολακόπουλε. Υπάρχει περίπτωση λοιπόν αυτό το τεστ για τον κοροναϊό να είναι λίγο πιο διευρυμένο, να γίνεται σε περισσότερες κλινικές, να γίνεται σε περισσότερα εργαστήρια, έτσι ώστε να πέσει και η τιμή του και ο κόσμος που δεν μπορεί και πήγεται να κάνει ένα. Που έχει κάποια συμπτώματα και πήγεται να κάνει ένα τεστ, να το βρίσκει πιο φτηνό, στη τιμή των 100 ευρώ. Όσο περνάει ο καιρός, το τεστ θα γίνεται πιο φτηνό. Αυτό είναι αισιόδοξο. Πιο φτηνό. Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι ένα πράγμα βέβαιο. Μάλιστα. Και θα γίνεται και σε όλο και περισσότερα διαγνωστικά κέντρα ή σημεία, ας πούμε, τα οποία θα ορίσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας, όπου θα μπορεί κάποιος να απευθυνθεί για να κάνει το τεστ. Ωραία. Αυτό είναι μια βεβαιότητα. Δηλαδή, όσο περνάει ο καιρός, δεν θα ζούμε τέτοιες καταστάσεις. Κύριε Αποστολακόπουλε, επειδή μας είπατε το πώς γίνεται η εξέταση, εμείς έχουμε ένα βίντεο από έναν συμπολίτη μας, τον Σάκη Τανιμανίδη, που έχει κάνει ένα βίντεο για το πώς γίνεται αυτή η εξέταση. Έκανε την εξέταση. Βεβαίως. Ναι. Εξαιτίας του γεγονότος ότι η σύζυγός του είναι... Νοσί, να το πούμε, μπορεί να νοσί, το ξέρει νοσί. Νοσί. Η Χριστίνα Μπόμπα, λοιπόν, η σύζυγός νοσί. Νοσί, οπότε έκανε το τεστ και μας το έχει αποτυπώσει σε βίντεο, να το δούμε και εμείς τι ακριβώς συμβαίνει, δηλαδή. Έτσι, να νοσίσει λίγο στελό και το θυμάστε. Είμαστε το θυμάστε, και έτσι να κάνω. Σταματάει τίποτα. Α, όχι, αυτό ήταν. Αυτό ήταν. Μία μπατονέτα λοιπόν και λιγότερο από 2 λεπτά. Στους διάσημους, μπράβο στους διάσημους, να το πούμε και αυτό Κατερίνα και Παύλο, που βγαίνουν μπροστά και λένε «Έχω κορονοϊό, δείτε πώς κάνω το τεστ». Είχε προηγηθεί βέβαια, ή δεν ξέρω αν έγιναν παράλληλα, και του Τόμ Χάνκς, ναι. Που θα το δούμε αργότερα, ναι. Και της γυναίκας του, όπου ο γιος τους βγήκε
και είπε ότι οι γονείς μου είναι στην Αυστραλία και έχουν κορονοϊό. Θέλω να πω ότι και οι διάσημοι και όλοι μας με την ήρεμη, ψύχρεμη ενημέρωση μπορούμε να βοηθήσουμε τον κόσμο. Να μείνει στο σπίτι όσο δεν έχει κάποια επίγουσα υποχρέωση και ακριβώς να αποφύγουμε τη διασπορά, παιδιά. Είναι το α και το ω. Γιατρέ μου, να σας ευχαριστήσουμε. Λίγο, μία ερώτηση θέλω μόνο. Να πω ότι σε ναι, λίγο όλο αυτό το οποίο βλέπετε και το οποίο μας μοιάζει σήμερα εξαιρετικό θα είναι μια κανονικότητα. Mm. Θα πούμε και θα το ζούμε στην κανονικότητά μας. Πείτε μας μόνο κάτι πριν κλείσουμε. Πόσο διαρκεί για να βγει το αποτέλεσμα? Από 3 ώρες μέχρι 1 μέρα. Μάλιστα. Εξαρτάται την συγκεκριμένη μέθοδο που θα ακολουθηθεί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένας εξαίρετος επιστήμονας, ο κύριος Αποστολακόπουλος. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ εγώ για το βήμα και που μου δώσατε. Αθανασία, και ηρεμία σε όλους. Ηρεμία πάνω απ' όλα. Ηρεμία και όχι πολύ πανικός. Μην έχουμε πανικό. Μην διασπείρουμε τον πανικό. Να είστε καλά. Με την ηρεμία θα πάμε μια χαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.